Έλληνες, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι, άνεργοι, κάτοικοι των γύρω περιοχών. Οι ζωές μας έχουν ελερωθεί με αίμα. Οι μέρες και οι νύχτες μας μυρίζουν μπαρούτι. Προημερών ξανά αυτή τη φορά σε αυτή εδώ την περιοχή ζήσαμε ένα τραγικό γεγονός, το οποίο κατ' εμάς ήταν προμελετημένο, αναμενόμενο. Μπορεί αυτή τη φορά να μην είχαμε νεκρούς, αλλά δεν ήμασταν το ίδιο τυχεροί σε μια σειρά άλλων περιστατικών. Είναι πολλά τα παραδείγματα, όπως περιστατικά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, μεταφορές, λιμάνια, δρόμους, φωτιές, πλημμύρες, σχολεία, σε κάθε χώρο εργασίας. Το παράδειγμα στις κατασκευές είναι χαρακτηριστικό. Καθημερινά έχουμε σακατεμένους οικοδόμους και συναδέλφους ανεξαρτήτου ειδικότητας. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής νομοθεσίας που έχουν φέρει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που θεωρούν τον εργάτη και τα μέτρα ασφαλείας κόστος. Σε αυτό το έδαφος απογειώνεται η εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία. Σε κάθε πλευρά της ζωής μας κινδυνεύουμε. Είτε εργαζόμαστε κάπου, είτε είμαστε περαστικοί από εκεί. Βρισκόμαστε σε πόλεμο, ναι. Σε ένα πόλεμο που είμαστε πολύ βαθιά ενεργοί και μπλεκόμενοι. Σε ένα πόλεμο που έχει πολλές επιπτώσεις σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Το πόλεμο το ζούμε παντού. Όχι μόνο εκεί που πέφτουν οι βόμβες και σκοτώνονται παιδιά, πατέρες και μάνες εργαζόμενοι άλλες εθνικότητας. Ένα πόλεμο που μας αφήνει στα μισά του μήνα χωρίς λεφτά, με μεροκάματα φτώχειας, χωρίς ανθρώπινα ωράρια, χωρίς παύση και διαλύματα για ξεκούραση, χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας τα οποία τα πληρώνουμε εμείς από τις τσέπες μας. Ο μισθός μας να μην φτάνει να καλύψουμε τις ανάγκες των ιδίων και των παιδιών μας. Ένα πόλεμο που μας αφήνει στα μισά του μήνα χωρίς τίποτα. Δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, πρόσβαση για όλους σε φθηνό ρεύμα και νερό, φθηνή κατοικία. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλους στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη διασκέδαση. Εδώ δεν υπάρχει χρόνος για να ξεκουραστούμε. Υπέτειος για όλα αυτά το κυνήγι του κέρδους, γιατί δεν λογαριάζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένα πόλεμο που δεν σταμάτησε ποτέ. Χρόνια τώρα τριγυρίζουν γύρω από τη γειτονιά μας και πάνω από τα κεφάλια μας. Μπορεί οι βόμβες και οι σφαίρες αυτές οι έξυπνες να πέφτουν κάποια χιλιόμετρα μακριά, όμως φορτώνονται από εδώ, από ελληνικό έδαφος μεταφέρονται στα δολοφονικά ανατοϊκά καράβια, τα οποία τα γεμίζουμε και αυτά από εδώ, με καύσιμα για να κινηθούν. Στα αντίστοιχα δολοφονικά αεροπλάνα τους, τους παρέχουμε αεροδρόμια, στάθμευση, ανεφοδιασμό, ύπνο, διατροφή, διασκέδαση και νομικά ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμα και να χτυπάνε Έλληνες και ξένους πολίτες. Για όλα αυτά σπαταλάμε δισεκατομμύρια ευρώ, λεφτά δικά μας, από αυτά που δεν μας βγαίνει να ολοκληρωθεί ο μήνας. Για να στέλνουμε όπλα στο Ζελένσκι, που στα λιβάδια της Ουκρανίας πολεμάνε ΝΑΤΟ και Ρωσία. Για να στηρίζουμε το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που μέσα σε ένα χρόνο έχει δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες λαού σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Λίβανο. Υπερηφανεύονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση ότι με αυτή τους τη στάση βρίσκονται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όντως, υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτών που κατέχουν το πλούτο, δεν θέλουν να το χάσουν ή να το μοιραστούν, φτάνοντας στο σημείο να σκοτώνουν γι' αυτό. Αυτών που διαχειρίζονται και πουλάνε το πετρέλαιο για να βγάζουν εκατομμύρια. Αυτών που πουλάνε όπλα. Αυτών που σχεδιάζουν τις επόμενες business στα συντρίμμια των πολέμων. Που κλέβουν τους λαούς και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτή την πλευρά προωθεί η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση. Η δική μας πλευρά της ιστορίας είναι άλλη. Είναι των πολλών. Είναι με αυτοί, με τους λαούς. Με αυτούς που εργάζονται και παράγουν το πλούτο. Ένα πλούτο τεράστιο που μπορεί να θρέψει και να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας, αλλά μας το κλέβουνε μια χούφτα κυφήνες, μεγαλοεπιχειρηματίες, μονοπόλια, όμιλοι και τα τροκτικά τους. Συνάδελφοι, όταν κινδυνεύει η ζωή μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει χώρος για παρακάλια, αυταπάτες και ατομικές λύσεις.
απέναντι σε κυβερνήσεις, κράτος, εργοδοσία, πολεμικές μηχανές, προτάσουμε τη δική μας δύναμη. Είμαστε πολλοί και μέσα από το συλλογικό μας αγώνα, με τα δίκαια αιτήματά μας, κόντρα στα καλέσματα υποταγής και συμβιβασμού, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κόντρα στην πέμπτη φάλαγγα της εργοδοσίας, όπως εκείνη το τμήμα των συνδικαλιστών που με τη στάση τους στέκονται απέναντι στους εργαζόμενους και στηρίζουν την εργοδοσία. Τέτοιο παράδειγμα φωτεινό είναι η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Μια πλειοψηφία από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που η ενεργητικότητά τους εξατλείται στο μαγείρεμα πίσω από κλειστές πόρτες. Που εδώ και χρόνια όχι μόνο αγνοείται από κάθε αγωνιστική δράση στην πόλη και κάθε πρόβλημα εργαζομένου, αλλά είναι μόνιμοι πολέμοι και βγάζουν σπηριά σε κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία, που η αποστολή τους είναι να στηρίζουν τις κυβερνήσεις, πριν του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Τα συμφέροντα του κάθε τοπικού εργοδότη, την επιβολή σιγής νεκροταφείας σε χώρου δουλειάς. Συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, εμείς τους λέμε, κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε μεριά θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Για κάθε αδικία, για κάθε απάνθρωπη πράξη και απόφασή τους, για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Δεν το βάζουμε κάτω. Δεν δεχόμαστε αυτή τη ζωή που μας ορίζουν και μας προδιαγράφουν. Δεν μένουμε με δεμένα τα χέρια στο έγκλημα που γίνεται σήμερα και σε αυτό που έρχεται αύριο. Γι' αυτό κανένα συμβιβασμός, καμία υπομονή. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να σκοτώνονται και να χάνονται οι λαοί για το αφέντη το ψωμί. Και από αυτό εδώ το βήμα απαιτούμε καμία στήριξη στο κράτος δολοφόνο, καμία συμμετοχή στον ανεφοδιασμό του, αλληλεγγύη στο παλαιστινιακό και λιβανέζικο λαό. Οι λαοί όλου του κόσμου έχουν τη δύναμη και οι λαοί θα κερδίσουν.